Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Κεφαλά, υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει ο κύριος Κεφαλάς. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Αυτόνομη παρουσία, έτσι δεν είναι, ναι, σε αυτές τις εκλογές? Ναι, ναι, όπως και στις προηγούμενες και σε μια σειρά εκλογικές αναμετρήσεις. Να πω δύο στοιχεία για να ακούσουν και οι ακροατές. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική οργάνωση και στα ψηφοδέλτια της έχει εργαζόμενους, νεολαίους, φτωχούς, άνεργους και όχι κάποιους πολιτικούς επαγγελματίες από τζάκια κτλ. Η ΟΚΔΕ ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, είμαστε τροτσκιστές, η πραγματική αριστερά, όπως θέλουμε να λεγόμαστε. Το πρώτο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι καταρχήν για την κρισιμότητα αυτών των εκλογών, δηλαδή την κατάσταση στην οποία βαδίζουμε προς τις εκλογές. Το ένα είναι ότι όλοι παραδέχονται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο ότι είμαστε στα πρόθυρα όξυνσης και εκδήλωσης μιας μεγαλύτερης κρίσης από αυτής που ζήσαμε το 2008 σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέρος της οποίας είμαστε και εμείς, είναι το επίκεντρο αυτής της κρίσης και πάλι σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό κτλ. Βλέπουμε και κυρίως πολιτικό. Κύριε Κεφαλά. Άρα και στη χώρα μας τόσο η εξέλιξη στην περιοχή όσο και η κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας αποκαθιστά πολύ κρίσιμες αυτές τις εκλογές και με αυτή την έννοια καλούμε και εμείς με τη σειρά μας ως ΟΚΔΕ στις 7 του Ιούλη μαζικά οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να προσέλθουν στις εκλογές, όχι από υποχρέωση, γιατί είναι να αναφέρουν το δικαίωμά μας. Αυτοί, αν τέλος πάντων ήταν στο χέρι τους, θα τις καταργούσαν τις εκλογές. Κύριε Κεφαλά, εκτιμάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κακό η διακυβέρνησή του στο όνομα της αριστεράς? Και σε αυτό ακριβώς έρχομαι τώρα να πω ότι αυτό που θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί και η νεολαία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ήδη προαποφασισμένη πολιτική. Δηλαδή ο Ρέγκλιν τους υπενθύμησε, πέστε τώρα ό,τι θέλετε στις εκλογές, τάξτε οτιδήποτε θέλετε και οι δύο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ωστόσο στις 8 του μηνός θα εφαρμόσετε τα πλεονάσματα μέχρι το 2060, κανένα φόρο δεν θα μειώσετε παρά μόνο των επιχειρήσεων άμα θέλετε, και όλοι και οι δύο θέλουν και τα έχουν ψηφίσει κιόλας. Αυτή είναι η πολιτική την οποία την γνωρίζουμε, τα μνημόνια δηλαδή και τα βάρβαρα μέτρα. Άρα αυτό που θα πρέπει να δούμε και το είδαμε και στις ευρωεκλογές είναι σίγουρα την τιμωρία του ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα του, για τα ψέματα και τις αθλειότητές του που ψηφίσανε μαζί το μνημόνιο με το Μητσοτάκη και τα βάφτισε κιόλας αριστερά και τα βάφτισε πρόοδο ή έξοδο από τα μνημόνια. Δεν μπορώ να μην πω όμως στον πειρασμό να σας ρωτήσω και για τον Γιάννη Βαρουφάκη, καθώς από τα αριστερά φαίνεται να μπαίνει άλλο ένα κόμμα στη Βουλή και αυτό είναι το Μέρα 25. Αυτό μένει να το δούμε. Να πω το δεύτερο και κυριότερο όμως, ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιλέξουμε και να κάνουμε μια επιλογή η οποία θα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενός έτσι ξεκάθαρου εργατοκτόνου που έχει ένα μίσος προς τους εργαζόμενους και εξαγγέλει ήδη την 7ήμερη εργασία, την κατάργηση όλων των εργασιακών σχέσεων, το ασφαλιστικό πινοσέτ που του έδωσε πάσα ο ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Κύριε Κεφαλά, Δημήτρη με συγχωρείς, τώρα Βαρουφάκης και αριστερά, πώς το εννοείς? Ευρώ αριστερά εννοείς? Είναι αριστερά ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, θα σας πω τι είναι ο κύριος Βαρουφάκης, δώστε μου να σας πω τι λέει η ΟΚΔΕ και τι προτείνει η ΟΚΔΕ. Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το οποίο λέμε δηλαδή είναι μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μαύρο στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και φυσικά σε κανέναν ακροδεξιό ή φασίστα από τον Κυριάκο Βελόπουλο ή και κυρίως τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΚΔΕ λοιπόν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν λύσεις όπου μέσα σε μία μέρα, με ένα φάκελο, ρίχνοντας ένα φάκελο μέσα σε ένα τετράγωνο κουτί, θα λυθεί το πρόβλημά μας ως διαμαγείας. Αυτά όποιος τα λέει, λέει ψέματα και εμείς δεν θέλουμε να λέμε ψέματα στον κόσμο και ούτε ποτέ είπαμε. Δεν μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Η ΟΚΔΕ λοιπόν προτείνει ένα πρόγραμμα σωτηρίας της εργατικής τάξης, της νεολαίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που θα έχει μια βασική φιλοσοφία, για να πω και δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι δεν θα έχει το σαν φιλοσοφία να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα,
ένα πρόγραμμα δηλαδή που δεν θα συμβιβάζει τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων και των Ευρωπαίων με αυτά των τογκογλύφων, των δανειστών, των τραπεζιτών, των εργοδοτών. Μάλιστα. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θα βάζει οπωσδήποτε την επαναφορά όλων των δικαιωμάτων κοινωνικών και πολιτικών, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των συλλογικών συμβάσεων που είχαμε προμνημονίων. Θα βάζει τη βάση για να βγούμε χθες και όχι αύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρώ και το ΝΑΤΟ, να διαγράψουμε μονομερώς και οριστικά το χρέος, γιατί είναι μια θηλιά, γιατί δεν μας αφήνει να διαχειριστούμε την οικονομία και να στείλουμε τα λεφτά και να διαχειριστούμε τα λεφτά προς όφελος της κοινωνίας και των φτωχών, με ένα πλατή πρόγραμμα εθνικοποίησης των επιχειρήσεων, καταρχήν των προβληματικών αλλά και όλων, των βασικών τομέων κλειδιά της οικονομίας, των εργοστασίων μας δηλαδή, των επιχειρήσεων οι οποίοι κλείνουν, της ενέργειας, των συγκοινωνιών κτλ. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Η ΟΚ δεν λέει μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Δεν θα τα κάνει γενικά και αφηρημένα. Κύριε Κεφαλά. Ναι. Κύριε Κεφαλά. Πρέπει να κλείσω. Ναι, για να κλείσω, αυτό λέμε εμείς, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα προκύψει μέσα από τους αγώνες και όχι αυτό το σάπιο κοινοβούλιο και τσίρκο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλά. Καλή σας μέρα και καλή επιτυχία. Να είστε καλά.